Αγανακτισμένου από όλη την Ελλάδα, καθώ από αύριο από, νη... από το νησί των Φεάκων, από την Κέρκυρα, ξεκινούν με λεωφορεία και αυτοκίνητα με προορισμό την Αθήνα, ενώ λεωφορεία επιστρατεύονται και για του αγανακτισμένου πολίτε των ομών Αργολίδα, Αρκαδία και Κορινθίας ενώ την Τετάρτη ξεκινούν λεωφορεία από την Σπάρτη και την Καλαμάτα. Ωστόσο, οι αγανακτισμένοι πολίτε. Τη Θεσσαλονίκη μέσω του Facebook έχουν δώσει ραντεβού αύριο στον Λευκό Πύργο 10 η ώρα για να ξεκινήσουν με λεωφορεία και να βρίσκονται εδώ την Τετάρτη και να ενώσουν τι φωνέ του μαζί με του υπόλοιπου αγανακτισμένου. Πέρα όμω από του αγανακτισμένου που έρχονται στην Αθήνα, οι κινητοποιήσει του μέσω του διαδικτύου που έχουν πει ότι θα κάνουν είναι ότι αύριο το πρωί στι 9 η ώρα θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Συντάγματο ενώ στι 6 η ώρα αναμένεται να ξεκινήσει συναυλία όπου θα διαρκέσει μέχρι αργά το βράδυ. Την Τετάρτη θα μαζευτούν αγανακτισμένοι στις 8 το πρωί σε τρία σημεία, όπως βλέπουμε εδώ στο Μετρό Ευαγγελισμό, συγκέντρωση αγανακτισμένων των Βορείων Προαστίων, στο Καλιμάρμαρο Στάδιο, αγανακτισμένοι των Νοτίων και Ανατολικών Προαστίων, ενώ στις 8 η ώρα θα συγκεντρωθούν αγανακτισμένοι των δυτικών προαστίων. Δεν σταματούν όμω εκεί, καθώ καλούν όλου του οδηγού οι οποίοι κινούνται σε κεντρικέ οδικέ αρτηρίε mm -hmm. να μην αναπτύξουν ταχύτητε μεγαλύτερε των 20 χιλιόμετρων με σκοπό να δημιουργήσουν κυκλοφοριακό κομφούζιο και να μην μπορούν να φτάσουν στη Βουλή την Τετάρτη, όπου ψηφίζει το μετροπρόθεσμο, οι βουλευτέ. Όπω καταλαβαίνει, η... η παρουσία τη αστυνομία την Τετάρτη αναμένεται να είναι ισχυρή και το κοινοβούλιο να θυμίζει πραγματικό φρούριο.